ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μια και ο κύριος Βούτσης. Δύο λεπτά, ναι, σας παρακαλώ πολύ, μου το υποσχεθήκατε. Ευχαριστώ για φωτίου, πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοβέρδο, σας παρακαλώ, μιλάει υπουργός. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε πιο κοντά να τα πείτε. Κύριε Άδωνη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δύο γρήγορες μόνο απαντήσεις. Μία προς τον κύριο Τσακαλώτο. Που είπε... Κύριε Φωτίου, κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, τώρα να τα λύσετε. Δεν φταίει ο κύριος Λοβέρδος, δεν έδωσε τον λόγο, τελείωσε. Κύριε συνάδελφε, θα απαντήσω και σε εσάς. Θα έρθείτε πάνω, θα έρθείτε. Αφήστε, κύριε Φωτίου. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Λοιπόν, δύο γρήγορες απαντήσεις και μετά λέω τα δύο που έχω τις τροπολογίες εδώ. Στον κύριο Τσακαλώ, το οποίο είπε ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει τους πόρους του ΕΣΠΑ με τους νέους κανονισμούς που επιτρέπονται να χρησιμοποιηθούν κτλ. Κάνει λάθος. Όλα τα προγράμματα που έβγαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης και επιδότηση του επιτοκίου των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων και το ΤΕΠΙΧ 2 και τώρα το μεγάλο οικειοδοτικό του κόμματος ξεκινάει την άλλη εβδομάδα. Και γενικά τα προγράμματα που έχουμε ανακοινώσει είναι με χρήματα ΕΣΠΑ που χρησιμοποιήσαμε με άδεια των Ευρωπαϊκών Αρχών βάσει των νέων κανονισμών λόγω COVID. Αλλά αυτό που είπα το κάναμε. Και μάλιστα, να το πω και αυτό για να υπάρξει στα πρακτικά της Βουλής, κύριε Πρόεδρε, χθες σε συνεδρίες που είχαμε σε τηλεδιάσκεψη με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, όλες οι περιφέρειες της χώρας, και θέλω να σας ευχαριστήσω την κάθε μία περιφέρεια ξεχωριστά και τον κάθε περιφερειάρχη ξεχωριστά και τον πρόεδρό του, τον κύριο Τζικώστα, συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του COVID, δίνοντας πολλά χρήματα από τα ΠΕΠ, από τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, για να στηρίξουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στον κύριο Λοβέρδο, θέσατε, κύριε συνάδελφε, ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα πώς θα δοθούν τα χρήματα. Το παρατηρητήριο ρευστότητας που φτιάχνεται στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και στην Τράπεζα της Ελλάδος και συνεργασία μεταξύ των δύο, φτιάχνεται δύο οργανισμοί αλλά μία παρακολούθηση. Φτιάχνεται, γιατί είναι ανεξάρτητα από Τράπεζα της Ελλάδος. Γίνεται ακριβώς για να βλέπουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα τα οποία δίνουμε. Ξέρετε ότι βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών δεν μπορείς νομοθετικά να παρέμβεις στις τράπεζες. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Οφείλω όμως να σας πω, επειδή το είπατε και μου δίνετε την ευκαιρία, για να τα ακούσουν και οι τράπεζες. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το μεγάλο οικειοδοτικό που θα φτάσει έως τα 7 δισεκατομμύρια και βλέπουμε. Άμα χρειαστεί επιπλέον, θα το αυξήσουμε. Θα παρακολουθήσουμε τις πρώτες 30 μέρες πώς οι τράπεζες δίνουν τα χρήματα. Η κάθε τράπεζα έχει αιτηθεί και υπογράφουμε συμβόλαια μαζί της αναπτυξιακής και της κάθε τράπεζας για τα χρήματα, για το κομμάτι που δικαιούνται από το κομμάτι των εγγυήσεων. Εάν μετά τις 30 μέρες δούμε ότι κάποιες τράπεζες μένουν πάρα πολύ πίσω και κάποιες άλλες τράπεζες τρέχουν πάρα πολύ, θα επιβραβεύσουμε με ανακατανομή των πόρων αυτές που τρέχουν και θα τιμωρήσουμε αυτές που πηγαίνουν αργά. Και ας χάσουν λεφτά, αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είναι η απάντηση. Εμείς τα εργαλεία τα φτιάχνουμε για να πάνε τα χρήματα σε επιχειρήσεις και να ζήσουν. Αυτή είναι η πολιτική μας απόφαση. Και θα είμαστε, κύριε συνάδελφε, πολύ αυστηροί σε αυτό και συμφωνώ σε αυτό που είπατε. Εύχομαι να τα καταφέρουν όλοι. Τροπολογίες. Πάμε στις τροπολογίες. Το πρώτο είναι πολύ απλό. Είναι η κατάργηση του νόμου για το Συμβούλιο της Εγκρίσεως Στρατηγικών Επενδύσεων, διότι βάσει του επιτελικού κράτους αυτά τα συμβούλια πια γίνονται μέσω πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου. Και έτσι, εφόσον με το νέο νόμο με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου γίνεται η σχετική διυπουργική αλλά και η σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, καταργείται το άρθρο του προηγούμενου νόμου που προέβλεπε να ιδρύεται με νόμο. Γιατί πλέον γίνεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Και η δεύτερη, και τη διαβάζω ακριβώς, γιατί είναι αυτή που μπορεί να έχει πολιτικό διακύβευμα και δεν θέλω να φανεί ότι το είπα έτσι βιαστικά. Η παράγραφος Β της παραγράφου 1α του άρθρου 16 του νόμου 4177 του 2013 είναι ο νόμος που ορίζει σε ποιες περιοχές μπορούν να ανοίγουν τα καταστήματα, τα εμπορικά, τις Κυριακές από τους μήνες Μάιο με Οκτώβριο. Ο προηγούμενος νόμος έγραφε σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, του Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση ΤΑΔΕ, καθώς και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα,
Αθηνών, μέχρι εκεί ήταν το προηγούμενο, προστίθεται και στο επιχειρηματικό πάρκο Γυαλού Άγιος Δημήτριος Πύργο στο Δήμο Σπάτων της περιφέρειας Αττικής, όπως οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΟ του νόμου ΤΑΔΕ. Δηλαδή έχουμε προσθέσει τη φράση «και στο επιχειρηματικό πάρκο Γυαλού Άγιος Δημήτριος κλπ». Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι γνωστό το θέμα, έχει εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση 2 φορές με το παρελθόν, έχει προβληθεί στα δικαστήρια, όπου αμφισβητείται η νομοθετική εξουσιοδότηση. Αφού λοιπόν αμφισβητούν την νομοθετική εξουσιοδότηση υπουργικής αποφάσεως, καταργούμε την υπουργική απόφαση και νομοθετούμε από τη Βουλή των Ελλήνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Πάμε στον επόμενο Υπουργό, τον Υπουργό Εργασίας.